Πάμε τώρα στο θέμα που προαναγγείλαμε στην έναρξη του Δελτίου και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία του Ηρακλείου με αφορμή πυρκαγιά στην περιοχή του Δήμου Βιάνου και συγκεκριμένα πολύ κοντά στην Έμπαρο. Θα συνδεθούμε με το σημείο, εκεί βρίσκεται από νωρίς ο εικονολήπτης μας ο Στέλιος Χανιωτάκης. Βλέπουμε τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης, τον κύριο Δημοσθένη Μπουντουράκη. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Να πω στους τηλεθεατές ότι θα παρακολουθήσουν και εικόνες από τη διαδικασία της κατάσβεσης όπως μας ήρθαν πριν από λίγο εδώ στην Κρήτη TV. Καταρχήν να σας ρωτήσω αν έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Ναι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Δεν την έχουμε δώσει ακόμα υπό έλεγχο, αλλά δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές επειδή υπήρξε μια ανησυχία εκεί στους κοντινούς οικισμούς? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποια ανησυχία σε οικισμούς της περιοχής, δεδομένου ότι ήταν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Πάντως, μια μεγάλη πυροσβεστική δύναμη βρέθηκε εκεί στο σημείο. 10 νομίζω αυτοκίνητα και 2 πεζοπόρα τμήματα από πολύ νωρίς έσπευσαν στην περιοχή. 16 για 36 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας και μόλις πληροφορηθήκαμε από τους πρώτους συναδέρφους που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος για την κατάσταση που επικρατεί, θέσαμε σε μερική επιφυλακή το νομό Ηρακλείου. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση και έγκαιρη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά όσο γίνεται γρηγορότερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια έκταση γεωργική και δασική και είχε σαν αποτέλεσμα να καούν περίπου 25 στρέμματα αυτής. Στην κατάσβεσή της επιχείρησαν 11 πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες, 7 βοηθητικά με 8 άτομα, 3 ομάδες πεζοπόρου το 15 ατόμων. Επίσης είχαμε τη συνδρομή από 2 υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και μία από την περιφέρεια. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της κατάσβεσης συνέδραμαν και κάτοικοι της περιοχής με τραχτέρ και οφείλω να τους ευχαριστήσω από αυτή τη θέση δημόσια για τη συνδρομή τους, η οποία ήταν και καθοριστική και σημαντική. Και θα πρέπει άλλωστε αυτό πάντοτε να συμβαίνει και να γίνεται στις κοινωνίες στις οποίες ζούμε. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Η πυρκαγιά, όπως προείπα, είναι σε μερικό έλεγχο. Θα δοθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο. Οφείλουμε όμως να διατηρήσουμε εδώ πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και για όσο χρειαστεί πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Οι καιρικές συνθήκες, κύριε διοικητά, πώς είναι στην περιοχή? Ορίστε, επαναλάβατε. Οι καιρικές συνθήκες βοηθούν, ευνοούν στην προσπάθεια τη δική σας? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είχαμε σχετικά άπνοια. Μάλιστα, λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, πολύ γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο. Κρατάμε το γεγονός ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και κατοικημένες περιοχές. Δυστυχώς αφήνει πίσω της μόνο καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες, αλλά σίγουρα αυτό είναι το μικρότερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί σε μια περιοχή που ανησύχησε. Και να υπογραμμίσουμε βεβαίως και την άμεση αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.